Ξεκινήσαμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή κουβέντα. Δεν βάλαμε όμως στην κουβέντα μας, την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε στο διάλειμμα, τα θέματα της πολιτικής. Μιλούσαμε με την προηγούμενη ιδιότητά σας ως υποψήφια δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου και για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα στην περιοχή. Νομίζω ότι όλα στην ίδια ατζέντα είναι. Στην ίδια ομπρέλα είναι. Θα μπορούσε, δεδομένου ότι το έργο το μεγάλο της ανάπλασης Φαλαιρικού Όρμου θεωρητικά έχει κολλήσει, γιατί κάτι λάθος είχε να κάνει με τα κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βγάλει, είχε απεντάξει από το ΕΣΠΑ, νομίζω, τα αρχικά σχέδια. Τώρα ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να ξαναμπούν τα χρήματα. Όλα κουμπώνουν στο θέμα των επιλέξιμων κονδυλίων και προγραμμάτων και σχεδίων που εντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε περιοχή και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, λοιπόν, γιατί αν είναι επιλέξιμα, με κύριο κριτήριο, αν φέρνουν κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους ή... Όχι. Ναι. Εμείς βάζουμε την άλλη διάσταση, αν καλύπτουν τις ανάγκες μας συνολικά. Γι' αυτό έλεγα και κάτι πλημμυρικά πριν. Πάσα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Δεδομένου ότι το ΚΚΕ στεναρά είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μορφή που είναι σήμερα, αλλά δεν είναι κατά των χρημάτων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια, γιατί να σας πω κάτι, να το λέμε ξεκάθαρα. Τα χρήματα αυτά είναι των λαών των ευρωπαϊκών χωρών, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήματα πάλι των χωρών που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα διαχειριστεί. Δεν είμαστε σε αυτούς. Εμείς είμαστε στους λαμβάνοντες. Από τους φόρους. Όχι στους δίνοντες. Γιατί, να σας πω κάτι, με τα προτεραιοπαιτούμενα και το Ταμείο Ανάκαμψης και τα μνημόνια, έχουμε δώσει πάρα πολύ χρήμα και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δίνεις και το τι παίρνεις, ο ισολογισμός είναι θετικός κατά 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για την Ελλάδα. Εντάξει. Κάποιοι δίνουν. Πολύ περισσότερο ανάλογα πώς το βάζουμε. Στην Ευρωβουλή ποια θέματα θέλετε να αναδείξετε? Να σας πω κάτι. Τα θέλω του ελληνικού λαού και όχι μόνο. Μπορούμε να προτάξουμε πάρα πολλά ζητήματα, όπως προτάξαμε και το προηγούμενο διάστημα, σε σχέση με τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας. Αυτή τη στιγμή ήμασταν και το μόνο κόμμα που εντυπωθήκαμε στους συνεχείς πολέμους που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και στη γενοκτονία του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Είμαι το μόνο κόμμα που λέμε ουσιαστικά πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, στην Ουκρανία δεν αντιωθήκατε με τον ίδιο τρόπο. Και για την Ουκρανία το ίδιο είπαμε, ότι είναι ένα συμπεριαλιστικός πόλεμος μεταξύ δύο χωρών που πραγματικά πρέπει να σταματήσει, και όχι μόνο να σταματήσει, γιατί κρύβονται πολύ άλλα συμφέροντα από πίσω, αλλά πραγματικά δεν πρέπει η χώρα μας να εμπλακεί σε ένα τέτοιο. Και στο Ισραήλ είναι πόλεμος μεταξύ δύο χωρών? Όχι. Αυτό είναι μια γενοκτονία. Είναι καθαρά μια γενοκτονία που είναι 216 μέρες και πραγματικά 35.000 άμαχοι. Δεν είδατε ότι η Ουκρανία δεν ήταν η χώρα η οποία ξεκίνησε έναν πόλεμο? Αμήνεται. Δέχθηκε μια επίθεση. Δεν είναι... Δεν θα πω ίδια στάξη ως θέμα σε καμία περίπτωση, αλλά από την άλλη δεν είναι ένας συμπεριαλιστικός πόλεμος δύο χωρών. Θα μπορούσε κανείς να πει, είναι μια χώρα η οποία αμήνεται στην εισβολή μιας άλλης. Ναι, και εμείς λέμε αυτή τη στιγμή να σταματήσει. Δεν πήραμε θέση μεταξύ της μιας χώρας, ναι, και της άλλης. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων θύματα είναι οι λαοί και ο ουκρανικός λαός. Χωρίς να βάζουμε στο κάδρο τον φασίστα εκ των πραγμάτων ναζιστή κυβερνήτου, τον Ζελένσκι, που όλοι μαζί στη Βουλή τον χειροκροτήσαν τα υπόλοιπα κόμματα. Βάζουμε λοιπόν ότι θύματα είναι και οι δύο λαοί. Και ο ρωσικός λαός είναι θύμα που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων μπαίνει σε μια διαδικασία πολέμου. Πάντως πρέπει να σας πω ότι έχουν δεκάδες χιλιάδες σκοτωθεί και στην Ουκρανία. Συμφωνούμε. Επειδή μιλήσατε για τη γενοκτονία στην Γάζα. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι γενικότερα. Ναι. Και να σας πω κάτι. Από την ιστορία ξέρουμε ότι κάθε ένας πόλεμος κρύβει από πίσω επιχειρηματικά, οικονομικά συμφέροντα. Και να το βάλουμε δηλαδή στην ατζέντα και τώρα αυτά που βιώνουμε στα Δυτικά Βαλκάνια είναι αποτύπωμα του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας πριν χρόνια. Τι υπονοείτε στα Δυτικά Βαλκάνια, σε τι αναφέρεστε? Γενικότερα με τη Σερβία, με το Κόσοβο, με τη Συνθήκη των Πρεσπών, όλα αυτά δηλαδή που βιώνουμε καθημερινά, που μυρίζουν πάρα ότι όλα αυτά έτσι, ναι, δεν, ναι, είναι. Είπατε κιόλας ότι ήσασταν το μόνο κόμμα που διαφώνησε και που έθεσε τα ζητήματα του πολέμου και ότι πρέπει να σταματήσει. Κι όμως, για παράδειγμα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αριστεράς έχουν διαφωνήσει. Μια αριστερά πήρε και μια πρωτοβουλία, απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα ώστε να υπάρξει κοινή. Υπήρξαν κι άλλα.
άλλες τοποθετήσεις. Στάση απέναντι στον πόλεμο. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Επί της ουσίας είναι άλλο τι δηλώνεις και άλλο πώς το υπερμάχεσαι γενικότερα και σταθερά χρόνια. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ και, και τον ΗΠΑ στηρίζουν το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Και όταν εμείς λέμε και είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή η φρεγάτα Ίδρα να γυρίσει πίσω και δεν έχει κανένα συμφέρον ο ελληνικός λαός να πληρώνει 500 εκατομμύρια τη μέρα που θα μπορούσαν να δοθούν αλλού αυτή τη στιγμή. 500 εκατομμύρια τη μέρα. Ναι. 500 εκατομμύρια τη μέρα, σε τρεις μέρες αγοράζεις δύο καινούργιες φρεγάτες. Αυτό είναι. Και να σας πω και κάτι. Και έχουμε εμπειρία. Έχουμε εμπειρία όλων από τον προηγούμενο χρόνο. Η φρεγάτα, είχα την αίσθηση ότι δεν είναι για τη Γάζα. Είναι για την Ερυθρό θάλασσα. Εντάξει, είναι, ναι. Δεν ξέρω. Και οι Χούθοι είναι αδέρφια μας, δεν νομίζω. Όχι, βέβαια. Μα, να σας πω κάτι. Όλα αυτά είναι μια σειρά από. Και προστατεύουν ελληνικών συμφερόντων πλοία τα οποία διαπλέουν. Ναι, δεν θα χρειάζεται όμως, γιατί αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τα ελληνικά ύδατα, έτσι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Και όλα αυτά είναι στημένα πραγματικά για άλλα συμφέροντα. Δεν έχουμε κάποιο κέρδος εμείς, σαν χώρα και σαν λαός, να τα πληρώνουμε όλα αυτά. Όταν θα μπορούσαμε να τα δώσουμε πραγματικά για τις ανάγκες μας. Μισό λεπτό. Εάν, ας πούμε, διαταραχθεί το εμπόριο, δεν θα έχει συνέπειες πολύ μεγάλες για την ελληνική οικονομία. Ναι, τώρα να σας πω κάτι. Το εμπόριο, αν θα διαταραχτεί, δεν θα διαταραχτεί, γιατί ακριβώς είναι συγκεκριμένα συμφέροντα που το διαταράσουν και συγκεκριμένες συμφωνίες στην Ερυθρά Θάλασσα που εκ των πραγμάτων μπλοκάρουν τις μεν ιδέ επιχειρήσεις ενέργειας. Γιατί γι' αυτό κουβεντιάζουμε όλα. Δηλαδή, όλα έχουν βάση τον ενεργειακό δρόμο. Από τη μία πλευρά της Ινδίας ή της Κίνας. Δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο. Απλώς ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της χώρας. Η στάση της χώρας είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού στη χώρα. Και να δώσει πραγματικά κονδύλια που να καλύψει τα θέλω και τις ανάγκες της χώρας μας. Και αυτή τη στιγμή οι ανάγκες μας είναι πάρα πολλές. Και επειδή ο ελληνικός λαός έχει βγάλει και συμπεράσματα, να θυμίσω, τα κουβεντιάζαμε και εσείς δηλαδή και με άλλους συνομιλητές όλα τα προηγούμενα χρόνια και δημοσιογραφικά λέω, ότι περάσαμε μια πανδημία με ένα αποτύπωμα τεράστιο για και για την ελληνική οικονομία αλλά και για τις ζωές μας. Και πραγματικά δεν χτίστηκε ούτε ένα νοσοκομείο για τις ανάγκες της υγείας μας και όχι μόνο αυτό, ίσα-ίσα το δημόσιο σύστημα υγείας χτυπιέται και βάλεται από παντού. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι αν πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα το βλέπουμε για καιρό μπροστά μας είναι το ΕΣΥ. Λέγαμε ότι η ακρίβεια είναι για τους περισσότερους το σημαντικότερο πρόβλημα, αλλά η ακρίβεια ενδεχομένως πάει και έρχεται. Όχι. Το άλλο μένει. Μα η ακρίβεια αγγίζει και την υγεία που έχει γίνει εμπόδευμα. Ναι, δεν αλλά λέω κάποια αυτού. Στιγμή, ας πούμε, θεωρητικά θα πέσει ο πληθωρισμός σε έναν ιδανικό κόσμο. Το ΕΣΥ θα παραμείνει να είναι προβληματικό. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο που και το επιβεβαίωσαμε και μέρες γιορτών όλοι ευχόμασταν να είμαστε καλά στην υγεία μας. Mm-hmm. Και αυτό που προσπαθούσαμε μια ζωή να έχουμε ένα κομπόδεμα για μια ώρα δύσκολη εννοούσαμε για την υγεία μας συμβεί τίποτα. Δεν είναι πραγματικά οξύμορο και είναι να θυμώνεις ότι το 2024, στον 21ο αιώνα, όταν η τεχνολογία ανάπτυξη, η τεχνική νοημοσύνη έχει φτάσει σε επιτεύγματα, δηλαδή επιστημονικά επιτεύγματα, δηλαδή που μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε καλύτερα, να κουβεντιάζουμε εμείς για το θέμα της υγείας, ότι πραγματικά δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το πιο απλό αγαθό για να ζήσουμε καλύτερα και πιο ποιοτικά και να πρέπει να πληρώσουμε το παραμικρό. Γιατί ακριβώς κουμπώνουν όλα αυτά. Είναι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υγεία να γίνει εμπόρευμα και να βγαίνει κέρδος από τους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας όταν ιδιωτικοποιούνται όλα. Τώρα πείτε μου, εγώ είμαι ψηφοφόρος και έχω μπροστά μου τις επιλογές για τις ευρωεκλογές μεθαύριο. Έχω 5 κόμματα τα οποία, 10 κόμματα τα οποία λένε ναι στην Ευρώπη, ναι να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε και ένα κόμμα που λέει όχι στην Ευρώπη. Γιατί να το επιλέξω. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Να το επιλέξετε καταρχήν γιατί είμαστε 42 υποψήφοι, οι οποίοι είμαστε αγωνιστές του καθημερινού αγώνα και όχι οι πρωταγωνιστές των social media όπως τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό έτσι για να το ελαφρύνω λίγο. Και πραγματικά να το επιλέξετε γιατί έχουμε αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι και μετά τις 9 Ιουνίου, γιατί εδώ θα είμαστε μετά τις 9 Ιουνίου και όλα τα προβλήματα θα είναι εδώ, δεν χρειάζεται να τα περιγράφουμε, ο λαός, ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται και τα ζει καθημερινά, θα είμαστε
πιο θα είμαστε πιο δυνατοί, ισχυρή αντιπολίτευση για τα δύσκολα που θα έρθουν. Και το έχουμε αποδείξει και το αποδείξαμε και από τις βουλευτικές που αυξήσαμε τα ποσοστά μας και με περισσότερους βουλευτές μπορούσαμε να γινόμαστε και από πιο αποδεικτικοί αλλά και πιο διεκδικητικοί για τα θέλω και τις ανάγκες του λαού, αλλά και με καλύτερους όρους και στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα αλλά και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο θα είμαστε η δύναμη αντίστασης και υπακοής διεκδικώντας τις ανάγκες της καθημερινής που έχουμε. Είναι, γιατί ξέρετε, είναι κάτι. 702 ευρωβουλευτές. Η χώρα μας θα βγάλει 21. Στην καλύτερη περίπτωση ένα κόμμα που θα πάρει ένα 10% θα διεκδικήσει να βγάλει 2 βουλευτές. Να βγάλει και 3 αν πάρει και 13-14. Αυτός είναι ο στόχος. Συμφωνούμε. Πείτε μου, 3 βουλευτές σε μία ομάδα, σε ένα Ευρωκοινοβούλιο που είναι 700 τόσοι βουλευτές, τι μπορεί να κάνει? Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Καταρχήν να ενημερώνουν τον λαό και τον κόσμο της χώρας μας. Αλλά και όχι μόνο, και τους υπόλοιπους λαούς, δεν το βλέπουμε μόνο για τη χώρα μας. Να ενημερώνουν πραγματικά για αυτά που ψηφίζονται, γιατί εκ των πραγμάτων στη χώρα μας δεν φτάνουν αυτά που ψηφίζουν. Το 90% των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται και νόμοι στην χώρα. Υπάρχει ο τύπος. Τώρα φαντάζομαι υπάρχουν εφημερίδες που γράφουν και γι' αυτά. Ναι, άλλο όμως οι ίδιοι ευρωβουλευτές να ενημερώνουν, να εξηγούν, να συζητάνε. Είμαστε το μόνο κόμμα και οι μόνοι ευρωβουλευτές που βάλαμε το ζήτημα με τα λόμπι. Mm-hmm. Εντάξει, που επί της ουσίας τι είναι, μπαίνουν μέσα επιχειρηματικοί όμιλοι στις αποφάσεις των Ευρωκοινοβουλίων. Και αυτό λίγες μέρες πριν τα σκάνδαλα με το Qatargate. Ήταν οι μόνοι δύο ευρωβουλευτές που είχαμε. Και αυτό που λέμε είναι ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ και μέσα και έξω από τη Βουλή θα είναι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ από κούμπι και πώς να το πω, δηλαδή οι ίδιοι που δεν θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια, όπως το είδαμε με την εμπειρία όλων της προηγούμενης τετραετίας με τις αλλαγές ευρωβουλευτών που ζήσαμε με αλλαγές κόμματα. Θα είμαστε το ασφαλές αποκούμπι του λαού που ό,τι λέμε πριν, ό,τι λέγαμε πριν ένα χρόνο στις βουλευτικές, συνεχίζουμε με συνέπεια να το υλοποιούμε. Θα ανήκετε στην κατηγορία των ευρωβουλευτών οι οποίοι θα καταγγείλουν τη χώρα μας εάν εντοπίσουν ότι κατά τη γνώμη τους κάτι συμβαίνει με λάθος τρόπο στην Ελλάδα, ακόμη και με ποινή να στερηθεί η Ελλάδα έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και πριν, τα έσοδα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι κάτι άλλο, είναι ένα τέταρτο πέμπτο μνημόνιο, είναι έσοδα τα οποία είναι και με εξαυγίωση, με προαπαιτούμενα που θα έρθουν. Ετοιμάζουν πάνω από 600 νόμους προαπαιτούμενα που θα είναι εχθρικοί για τους λαούς όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ περισσότερο και για το δικό μας. Αλλά είναι και χρήματα που δεν είναι χρήματα που μπορεί η κάθε χώρα να τα κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Ναι. Είναι χρήματα που θα δοθούν επιλέξιμα και πλέον μπορούμε να το πούμε και εσείς μπορείτε να το διασφαλίσετε ότι θα δοθούν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εξάλλου η πράσινη μετάβαση και η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι κάτι άλλο. Είναι νέα πράσινα προϊόντα που θα μπορούσαν πραγματικά με μια άλλη οργάνωση της παραγωγής οργάνωση της κοινωνίας γενικότερα να δώσουν όφελος και να απαλύνουν τη ζωή μας. Είναι επιλέξιμα προϊόντα τα οποία πραγματικά θα φέρουν κερδοφορία στους μεγάλους ομίλους. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, νομίζω ότι εκφράζω και τον αγαπητό μου συνάδελφο. Καταρχήν, πολλές ευχαριστίες για την καλοσύνη σας να μιλήσουμε και καλή επιτυχία. Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι η επιτυχία θα είναι και του λαού γενικότερα, αν θα δυναμώσει και θα δυναμώσει το ΚΚΕ, γιατί όπως είπα και πριν. Και μετά τις 9 Ιούνιου εδώ θα είμαστε, η ακρίβεια, οι εργασιακές θέσεις, όλα εδώ θα είναι και θα τα αντιμετωπίζουμε. Κάθε καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Βαλαβάνη. Ευχαριστώ και εγώ.